Εκτός συνόρων. Ο Θανάσης εξαφανίστηκε από το σπίτι του Χαμόγελου στο Περιστέρι στις 23 Μαρτίου, καθώς πήγαινε στο φροντιστήριο των Αγγλικών του. Από εκείνο το απόγευμα μέχρι τώρα δεν έχει δοθεί κανένα σημείο ζωής από τον μικρό. Το Χαμόγελο κάνει λόγο για οργανωμένη επιχείρηση αρπαγής, καθώς υπήρχαν πολλές συγκεκριμένες πληροφορίες από το συγγενικό του περιβάλλον, οι οποίες αποπροσανατόλιζαν τις προσπάθειες εντοπισμού του, αλλά και πληροφορίες ότι κάποιοι προσπαθούσαν να του βγάλουν διαβατήριο. Δεν αποκλείεται δηλαδή ο μικρός Θανάσης να βρίσκεται ήδη στην Αίγυπτο, στον τόπο καταγωγής του. Το χαμόγελο του παιδιού απενεργοποιεί από σήμερα το Amber Alert. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι σταματούν οι έρευνες. Αντιθέτως, συνεχίζονται εντατικά τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, σε συνεργασία με τις αγγελικές αρχές, την ελληνική αστυνομία, την Ίντερπολ, αλλά και την πρεσβεία της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου. Μάρα. Μακάρι το παιδάκι να είναι καλά στην υγεία του. Αυτό προέχει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Κατερίνα, να σε ευχαριστήσω.